να το πατήσω. Έχω ξεχάσει τη διαδικασία. Κυρίες και κύριοι υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συναγωνιστές της Επιτροπής Αλήθειας για το Δημόσιο Χρέος, η σημερινή μέρα είναι μια ιστορική μέρα για το Ελληνικό Κοινοβούλιο αλλά και για τον ελληνικό λαό. Στην κρίσιμη στιγμή, τη δραματική στιγμή στην οποία βρισκόμαστε, κάθε άλλο παρά υπερβολή είναι αυτός ο χαρακτηρισμός. Ο χαρακτηρισμός της μέρας σαν ιστορικής, πιστεύω ακράδαντα, ότι αντανακλά πλήρως και το τι σηματοδοτεί, αλλά και το περιεχόμενό της. Μέσα στα 5 τελευταία χρόνια είναι η πρώτη φορά που το ζήτημα του δημόσιου χρέους δεν εξετάζεται εν κλειστό από μια τεχνοκρατική ελίτ, περιχαρακωμένη και αποστηρωμένη από την κοινωνία. Μια ελίτ που μόνο αυτή έχει πρόσβαση τόσο στα στοιχεία όσο και στα αποτελέσματα και τα ντοκουμέντα της έρευνας. Είναι η πρώτη φορά που στη διαδικασία της γνώσης και της αποκάλυψης λαμβάνουν ενεργά μέρος τμήματα της κοινωνίας των πολιτών. Σήμερα το απόγευμα, πολίτες θα κατακλείσουν τις πλατείες με το σύνθημα «Πάρε τη διαπραγμάτευση στα χέρια σου». Είναι αυτή η συνεισφορά της Επιτροπής Αλήθειας και για πρώτη φορά του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αφού από το Μάρτιο ακόμη προτρέψαμε την κοινωνία και τα κινήματα να πάρουν τα στοιχεία στα χέρια τους, να πάρουν την αλήθεια στα χέρια τους. Και δεν υπάρχει πιο παραγωγική διαδικασία συμμετοχής και δράσης από αυτή που από τη φύση της εξαρτάται την επιτυχία της από την συμμετοχή και την διάχυση της αλήθειας. Και δεν υπάρχει πιο παραγωγική διαδικασία κοινωνικής χειραφέτησης και πολιτικής συνειδητοποίησης από αυτή που από τη φύση της και πάλι εξαρτά την επιτυχία της από το βαθμό πρόσβασης και γνώσης της αλήθειας. Γνώσης της αλήθειας όχι μόνο σαν φορέας της, αλλά και σαν πολιτικό υποκείμενο που με βάση αυτή τη γνώση θα αποφασίσει για τη ζωή του. Αγαπητοί φίλοι, ο δρόμος αυτός της συμμετοχής και της κινηματικής εγρήγορσης δεν είναι απλά ένα εργαλείο. Δεν είναι απλά ένας δρόμος συμπληρωματικός των διαπραγματεύσεων που διεξάγει τούτη τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση. Ο δρόμος της συμμετοχής και της κινηματικής εγρήγορσης είναι ο ρυθμιστικός παράγοντας της δημοκρατίας μας. Όπου δημοκρατία σημαίνει αγώνας υπεράσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων, ενεργή στήριξη της κυβέρνησης, αλλά και έλεγχος και λογοδοσία και περιφρούρηση των κόκκινων γραμμών. Διαβάζω όλο και πυκνότερα διάφορες προτροπές προς την κυβέρνηση. Προτροπές να κατέβει στην κοινωνία και να μιλήσει με τη σκληρή γλώσσα της αλήθειας. Με την τίμια γλώσσα των θέσεων που υπερασπίζεται. Με την δύναμη της λοπνοπής λαϊκής εντολής που για πρώτη φορά έλαβε η αριστερά στην πατρίδα μας. Και επειδή η σχέση της αριστερής κυβέρνησης με την κοινωνία δεν μπορεί παρά να είναι μόνο ειλικρινής, μόνο αφίδρομη, μόνο διαλεκτική, μόνο αληθινή, για τούτο το εξαιρετικό, σπάνιο, για τούτο που για πρώτη φορά ζούμε σαν ιστορική αναγκαιότητα, αλλά και σαν όριμη δυνατότητα, λέω με τα λόγου γνώσεως ότι η Επιτροπή Αλήθειας του Δημόσιου Χρέους κυριολεκτικά εσαρκώνει αυτή την προτροπή. Και την εσαρκώνει σε όλα τα στάδια. Και από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα που έχουμε τα πρώτα γενικά συμπεράσματα, κυρίως όμως από τώρα και μετά. Από τώρα και μετά που αυτά τα συμπεράσματα, αυτές οι επιστημονικές τεκμηριώσεις και οι πιο αναλυτικές που θα ακολουθήσουν στο μέλλον είναι κτήμα του ελληνικού λαού και των λαών της Ευρώπης. Είναι το όπλο των κινημάτων. Είναι η αλήθεια ειδωμένη από την πλευρά του αδύναμου. Αυτά τα γεμάτια χέρια μπορεί να έχει η κυβέρνηση της αριστεράς κατεβαίνοντας προς το λαό. Τα γεμάτα χέρια της αλήθειας που τόσο καιρό του την έκρυβαν. Τα γεμάτα χέρια των τεκμηριώσεων που τόσο καιρό τη συγκάλυπταν. Τα γεμάτα χέρια του ποιος και γιατί αποφάσισε και προς όφελος ποιου υπέστη αυτή την καταστροφή η ελληνική κοινωνία. Είμαστε κάθε λέξη από το Σύνταγμα της πατρίδας μας, είπε ο Πρωθυπουργός στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Και υπογραμμίζω ότι αυτή η πατρίδα στάθηκε όρθια, γιατί απέναντι σε όλους όσοι υπηρέτησαν είτε τη σωτηρία των ξένων ζωτικών συμφερόντων κάποτε, είτε τη σωτηρία των χρηματοπιστωτών σήμερα, η μόνη καύσιμη ύλη για την υπεράσπιση του συντάγματος και την τήρησή του ήταν και είναι πάντα ο λαός μας. Ο λαός μας είναι η κάθε ακριβοπληρωμένη με αίμα πολλές φορές αράδα αυτού του συντάγματος. Για το λόγο αυτό ακριβώς χαρακτήρισα αυτή τη μέρα ιστορική.
Γιατί η Επιτροπή Αλήθειας είναι το 114 της σημερινής εποχής. Γιατί ενσωματώνει την τήρηση των διατάξεων του συντάγματος και της δημοκρατίας. Και καλεί τον λαό μας να υπερασπίσει τόσο το Σύνταγμα όσο και τη δημοκρατία. Για το λόγο αυτό άλλωστε δέχεται αντιλέει επίθεση. Επίθεση στα όρια της ιδεότητας τόσο η ίδια η Επιτροπή σαν περιεχόμενο όσο και μέλη της Επιτροπής προσωπικά. Το κομβικό σημείο για να καταλάβει κανείς γιατί ενοχλεί τόσο πολύ η Επιτροπή Αλήθειας είναι αυτό. Και το περιγράφω. Ήρθε προχθές ο κύριος Παναγιώτης Ρουμελιώτης και κατέθεσε στην Επιτροπή. Είπε αυτά που ήδη έχει γράψει στο βιβλίο του, αλλά απάντησε και αποκαλυπτικά για τις αιτίες της υπαγωγής μας στα καταστροφικά προγράμματα. Προχθές επίσης εκδόθηκε βιβλίο γνωστού δημοσιογράφου με πλούτο στοιχείων για την κρίσιμη περίοδο. Όλα αυτά τα 5 χρόνια έχουν γραφεί εξαιρετικά βιβλία, έχουν εκπονηθεί άρτιες μελέτες, έχουν βγει στο φως πολύ σοβαρά στοιχεία. Η Επιτροπή Αλήθειας λοιπόν, πολύ δε περισσότερο σήμερα σε αυτά τα πρώτα συμπεράσματα, δεν θα ανακαλύψει την πυρίτιδα. Θα κάνει κάτι πολύ πιο σημαντικό. Θα αποκαλύψει όχι από τη σκοπιά ενός δημοσιογράφου, από τη σκοπιά ενός οικονομολόγου, από τη σκοπιά ενός ηθήνοντα, αλλά εκ μέρους του ελληνικού λαού, υπό την αιγίδα του ελληνικού κοινοβουλίου φυσικά, δηλαδή με τον πλέον επίσημο τρόπο θα αποκαλύψει την αλήθεια. Και αυτό όχι απλώς ενοχλεί, αυτό τρομοκρατεί. Τρομοκρατεί όλους όσους επί 5 χρόνια κρατούσαν στα συρτάρια τους όχι μόνο στικάκια, αλλά σοβαρές δικογραφίες, οι οποίες με ευθύνη της Προέδρου της Βουλής ανασύρονται μία προς μία. Τρομοκρατεί όλους αυτούς που δέχονται να αποδίδονται χρέη στην Ελλάδα, τα οποία προκλήθηκαν κατά παράβαση του συντάγματος και με δική τους πολιτική ευθύνη. Τρομοκρατεί ένα ολόκληρο σάπιο και διαπλεκόμενο σύστημα που τώρα, στον επιθανάτιο ρόγχο του, μας δείχνει ακόμη τα δόντια του. Η Επιτροπή Αλήθειας τρομοκρατεί, γιατί δεν είναι πλέον ούτε άστεγη, ούτε βρεφικό και πρωτόλιο αίτημα του κινήματος. Η Επιτροπή Αλήθειας έχει υιοθετηθεί με τον πλέον επίσημο τρόπο και αρχίζει να ενηλικιώνεται. Τα αποτελέσματά της έχουν επίσημο και δεσμευτικό χαρακτήρα. Στη μεγάλη συζήτηση για το χρέος, στη μεγάλη διαπραγμάτευση, τη σκληρή διαπραγμάτευση, δεσμευόμαστε και από τα αποτελέσματα της Επιτροπής. Και μας δεσμεύουν όχι για δογματικούς ή ιδεολειπτικούς λόγους, αλλά γιατί η αλήθεια σε μια τέτοια διαπραγμάτευση είναι άκρως δεσμευτική για μια αριστερή κυβέρνηση. Ο δεύτερος λοιπόν λόγος που χαρακτηρίζω αυτή την ημέρα ιστορική δεν είναι μόνο για το ίδιο το περιεχόμενο αυτών που θα παρουσιαστούν, όσο για τα εξής καθοριστικά χαρακτηριστικά τους. Το πρώτο, η επισημότητα της ταυτότητας των συμπερασμάτων. Το συμπογράφει η Ελληνική Βουλή και η Κοινωνία των Πολιτών. Το δεύτερο, η υιοθέτησή τους από την Ελληνική Βουλή. Το τρίτο, η δεσμευτικότητά τους, η ηθική δηλαδή δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην αλήθεια. Αυτό άλλωστε σημαίνει πρώτη φορά αριστερά. Το τέταρτο, η πολιτική τους αξιοποίηση. Και αυτό ίσως είναι το πιο σοβαρό. Ένας λαός που κατηγορήθηκε με χυδαίους χαρακτηρισμούς, τεμπέλης, τσαμπατζής, διεφθαρμένος, γίνεται κάτοχος της αλήθειας. Ένας λαός που με την καλλιέργεια της συνενοχής επεδίωξαν να τον μετατρέψουν στο λιμοκαθαρτήριο των εγκλημάτων του πολιτικού συστήματος, δικάζει με την αρχαιοελληνική έννοια της λέξης, κρίνει δηλαδή, διαχωρίζει, κοσκινίζει και τελικά αποφασίζει. Ένας λαός που επιχειρούν τα τελευταία 5 χρόνια και σήμερα με ιδιαίτερη ένταση να του καλλιεργήσουν το αδιέξοδο, την καινή ελπίδα, την λευκή απελπισία, μαθαίνει. Κατανοεί και συνειδητοποιεί το αδιέξοδο της πολιτικής τους και την καινή ελπίδα της προπαγάνδας τους, ντόπιας και ξένης. Ένας λαός που αποδιοπομπαίος λαός μέσω της προπαγάνδας των κυρίαρχων κύκλων που τον θέλει να ζει σε βάρος των Ευρωπαίων φορολογουμένων αποκτά ισχύ, τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία και φωνή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια υπερασπιζόμενος το δίκαιο των λαών ενάντια στη μαύρη τρύπα των τραπεζών. Ένας λαός
που του παραδίδεται στα χέρια του όχι μόνο η διάγνωση του κακού, αλλά και η ερμηνεία, η οποία κλονίζει κατεστημένα και απελευθερώνει ιδέες και λύσεις και προτάγματα και αξίες. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί συναγωνιστές της Επιτροπής Αλήθειας, η εργασία μας που μόλις άρχισε θα είναι τόσο παραγωγική και τόσο χρήσιμη, ώστε να ακυρώσουμε το δίνεκες. Και εξηγούμε. Αυτή η κυβέρνηση και δεν μπορεί και δεν πρέπει, και έχω την ισχυρή πίστη ότι και δεν θέλει να λειτουργεί ερήμην της αλήθειας. Μιας αλήθειας που προσδιορίζει κάθε φορά και το λαϊκό αιτούμενο. Με τα συμπεράσματά μας, αυτό που χθες φάνταζε υποχρέωση προς τους δανειστές στο Δινεκές, από σήμερα και πολύ περισσότερο από αύριο, τεκμηριώνεται σε δικαίωμα του λαού μας με διαφορετικό περιεχόμενο. Έχει δικαίωμα ο λαός μας να συγκρουστεί με αυτούς που, ενώ ήξεραν ότι το χρέος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, υποστήριζαν ότι η Ελλάδα έχει αυτή τη δυνατότητα. Έχει το δικαίωμα να αναζητήσει τις πάσεις πίσω ευθύνες για αυτήν την συνειδητά εγκληματική πολιτική απόφαση που καταράκωσε οικονομικά, κοινωνικά και ηθικά έναν λαό για να συνεχίζουν να πλουτίζουν συγκεκριμένοι τραπεζίτες και συμφέροντα. Έχει δικαίωμα να συγκρουστεί με αυτούς που μόνο από τους τόπους αύξησαν το δημόσιο χρέος κατά τα 2/3 από το 80 έως και το 2007. Έχει δικαίωμα να συγκρουστεί με αυτούς που επέβαλαν αδικαιολόγητες δαπάνες στους εξοπλισμούς και έχουν αυξήσει το χρέος κατά 40 δισεκατομμύρια από το 1955 μέχρι και το 2009. Έχει δικαίωμα να συγκρουστεί με αυτούς που εφάρμοσαν το παιχνίδι «Ο λαός θα νομίζει ότι τον βοηθάμε και εμείς θα ξέρουμε ότι βοηθάμε τους εαυτούς μας». Αφού μόνο το 10% των δανείων πήγαν στον προϋπολογισμό, ενώ το υπόλοιπο 90% πήγε στις τράπεζές τους. Έχει δικαίωμα να συγκρουστεί με αυτούς που κατά παράβαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, κατά παράβαση του ελληνικού συντάγματος και του διεθνούς δικαίου, παρήγαγαν αυτή την ανθρωπιστική κρίση. Έχει δικαίωμα να συγκρουστεί με αυτούς που αξιώνουν παραπέρα απελευθέρωση της εργασίας, όταν εδώ και 5 χρόνια στερούν το ίδιο το δικαίωμα στην εργασία. Έχει δικαίωμα να συγκρουστεί και να αναζητήσει ευθύνες από αυτούς που με πρόφαση την αναδιάρθρωση του χρέους λίστεψαν τα αποθεματικά των ταμείων και εκτείναξαν το χρέος, αφού το κούρεμα παλιών ομολόγων ύψους 106 δισεκατομμυρίων ευρώ συνοδευόταν από δάνειο συνολικού ύψους 130 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αγαπητοί φίλοι, το δικαίωμα ενός λαού είναι η μόνη νομιμοποιητική οδός της πολιτικής μας. Και ο ελληνικός λαός έχει το δικαίωμα στην ίδια τη ζωή. Για αυτή τη ζωή αγωνιστήκαμε χρόνια ολόκληρα. Για αυτή τη ζωή και εναντίον κάθε αντιανθρώπινης και αντικοινωνικής πολιτικής παλεύουμε 5 μήνες τώρα. Η επιμονή, η υπεράσπιση των κόκκινων γραμμών, η προχθεσινή αποχώρηση από τις διαπραγματεύσεις δεν είναι τακτικισμοί, δεν είναι ελιγμοί, δεν είναι ιδεολειψία, δεν είναι δογματική προσήλωση. Είναι το ύψιστο αξίωμα της πολιτικής μας, καθώς πρόκειται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του λαού μας. Το δικαίωμα του λαού μας στη ζωή είναι το ύψιστο αξίωμα της πολιτικής μας. Εξ αυτού του αξιώματος υπάρχει η αριστερά. Με αυτό το αξίωμα δεσμεύεται όχι μόνο εκλογικά, αλλά ιδεολογικά, πολιτικά και ιστορικά. Και αυτό το αξίωμα οφείλουμε να το υπηρετήσουμε. Η αξιοπρέπεια του λαού μας για τις αγορές μπορεί να είναι ένα κενό γραμμά, για μας όμως είναι ο πυλώνας της δημοκρατίας μας. Τούτο ή το παραδέχονται οι δανειστές μας, ακόμα και υπό το φόβο μιας συνολικής διάλυσης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, ή το υπερασπίζεται ο λαός μας σε σύγκρουση με το δόγμα τους, σε σύγκρουση με τη μεγιστοποίηση των μεγίστων και την εξαφάνιση του ιδίου. Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε να ανασύρω το στίχο του Παύλου Νερούντα, με τον οποίο στις 6 Μαΐου του 2011 είχα κλείσει την εισήγησή μου στο πρώτο διεθνές συνέδριο της πρωτοβουλίας για τη συγκρότηση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου. Λέει λοιπόν ο Νερούντα: «Αποφεύγουμε το θάνατο σε μικρές δόσεις, όταν θυμόμαστε πάντα ότι για να είσαι ζωντανός χρειάζεται μια προσπάθεια πολύ μεγαλύτερη από το απλό γεγονός της αναπνοής.
Θεωρώ ότι είναι η ώρα αυτής της προσπάθειας. Θα μου επιτρέψετε επίσης, κλείνοντας, να ευχαριστήσω από καρδιάς όλη την επιστημονική ομάδα που δούλεψε για να φέρει αυτά τα πρώτα αποτελέσματα σήμερα εδώ, σε όλους εμάς. Και θα μου επιτρέψουν οι φίλοι μας να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Ερίκ Τουσέν και τη Μαρία Φατορέλη, γιατί στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία πραγματικά από τα πρώτα της βήματα και μέχρι σήμερα συνεχώς. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό αγώνα από εδώ και πέρα.